Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ένας άντρας από το καμαρωτό του Δήμου Συντικής και άλλα τρία άτομα, καθώς χθες το απόγευμα, όπως προέκυψε από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών, επιχείρησαν να διαρρήξουν ένα μη λειτουργικό όχημα που βρισκόταν σε οικόπεδο. Ο 53χρονος ιδιοκτήτης, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα που κατήχε νόμιμα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 28χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών αποχώρησε. Αργά το βράδυ συνελήφθησαν εκτός από τον 53χρονο ιδιοκτήτη που πυροβόλησε οι δύο ανήλικοι Ρωμά ηλικίας 15 και 13 ετών, καθώς και ο 45χρονος πατέρας τους για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου, ενώ κατασχέθηκε η κυνηγετική καραμπίνα και ένα όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Πριν 6 χρόνια είχαμε τα βραδινά, τώρα ξεκίνησαν τα μεσημεριανά, οι επισκέψεις μεσημεριανές. Οπότε επισκέψεις από πόσα άτομα? Ήταν 4 άτομα ήταν. 4 άτομα, ναι. 4 άτομα και τι ήταν... πήγαν ακριβώς να κάνουν? Αυτοί, από ό,τι γνωρίζω, περνούσαν, ελέγχανε το δρομολόγιο, ελέγχανε τον κόσμο, το τι υπάρχει γύρω για να μην τους υποστεί κάποια κίνηση, κάποια... Να μην τους καταλάβουν. Ναι. Και? Και μέρα μεσημέρι μας επισκέπτηκαν, είναι κάποιος χώρος εκεί που έχει κάποια μηχανήματα, είτε αξίας είτε όχι, πάντως μας επισκέπτηκαν. Ουσιαστικά δηλαδή ήρθαν για να πάρουν σίδερα. Σίδερα, ναι, σίδερα. Ναι. Σε οικόπεδο ιδιωτικό, έτσι? Ιδιωτικό οικόπεδο, μπήκανε σε χώρο που ήταν, δεν υπήρχε κίνηση εκεί την ώρα. Τώρα στα χωριά, 3 ώρα το μεσημέρι. Ναι, και κόσμο δεν έχει, αλλά είναι και τα οικόπεδα εκεί που δεν έχουν κόσμο. Ναι. Περάσανε στο κυρίως οικόπεδο και αρχίσαν να ξεβιδώνουν λάστιχα, καστόφωνα, έχει κάποια αυτοκίνητα εκεί πέρα που τα έχει ο ιδιοκτήτης. Παρατημένα και αρχίσαν να ξυλώνανε διάφορα μηχανήματα τι και τώρα. Ανταλλακτικά. Αυτοί κύριοι μετά 6-6,5 ώρα το απόγευμα ξαναήρθαν με τρέλορ, με αυτοκίνητο κανονικά για να φορτώσουν τελεία αφού την είχαν βγάλει. Την είχαν παρατήσει σε ένα σημείο για να την πάρουν. Εκεί την ώρα ο ιδιοκτήτης περνούσε για να αφήσει κάποιο μηχάνημα αγροτικό που εργάζεται και είδε κάποια κίνηση εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ το μεσημέρι ήταν κίνηση και με κάμερες που έχουν ασφαλείας εκεί πέρα. Είδαν την κίνηση και είπαν ίσως δεν ξανάρθουν. Αυτοί οι κύριοι όμως 6,5 ώρα ξαναήρθανε με τρέλορ για να φορτώσουν τα... Περίσσεψε το θράσος τους δηλαδή και δεν αποκαρδιώθηκαν. Είπαν ωραία, τα βγάλαμε, να πάμε το απόγευμα να τα φορτώσουμε, ναι, να τα πάρουμε. Να τα πάρουμε για να οικονομήσουν κάποια χρήματα. Ναι. Τους ξαναείδε ο ιδιοκτήτης. Εκεί την ώρα έκανε το λάθος να βγάλει το όπλο να πυροβολήσει τον αέρα για εκφοβισμό. Ναι. Οι οποίοι... διώχθηκαν και φύγανε. Φοβήθηκαν και φύγανε αυτοί. Ναι, ναι. Φύγανε άλλο πάνω σε δρόμο, χωματόδρομο έξω από το χωριό. Μάλιστα. Για να μην τους κυνηγήσει ο ίδιος. Αχα. Ο ιδιοκτήτης μετά από το συμβάν πήρε τηλέφωνο την αστυνομία στο αστυνομικό τμήμα στην Τουρκάστρο και είπε ότι έριξα για εκφοβισμό με το όπλο. Ναι. Δείτε τι θα κάνετε από εδώ και πέρα.